εγώ μου λέει, είμαι ο Ε, και στο στρατό το έχω ακούσει, δεν με πείραξε πολύ. Καλά του λέω, ε, και? μου λέει, δεν είμαι μόνο πάσχω και από AIDS. Την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο θέμα. Yeah. Πολύ δύσκολο την εποχή εκείνη. Yeah. Αυτά τα είπε στο Ευρωπαϊσίο. <laughs> ε, ναι, μου λέει, αυτά τα είπε στο Ευρωπαϊσίο. Τώρα θα την πω ολόκληρη. Γιατί δεν φοβάμαι την αμαρτία του χριστιανών, πια. Είμαστε χείριστοι. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Καλούμε ανθρώπου να έρθουν στην εκκλησία, και όταν έρχονται οι άνθρωποι στην εκκλησία, είμαστε ανέτοιμοι να του υποδεχτούμε. Τέρμα. Αυτό θα είναι αυτό που θα σα πω τώρα. Όπω πήγαμε εκεί πέρα, ήταν ένα πολύ όμορφο νεαρό με ένα κράμα ελληνικό και γερμανικό, ψηλό, ένα ωραίο μουσάκι. Και είχε σκαρπίνια, στα σκαρπίνια, χειμώνα και ρόμο. Όπω αυτό που, που, δεν φοράει κάτσε. Λοιπόν, είχε σοσονάκια άσπρα, σοσονάκια άσπρα στα γιονόρα, στην κοροϊδία που θα είχε τραβήξει από που πέρασε. Είχε παντολόνι υφασμάτινο, όχι κοντό, μακρύ. Είχε ένα πουκαμισάκι και ένα από αυτό, ένα μικρό, αυτό του ανέμου που αυτό, ξέρεις, το ανέμου που φυσάμε. Αυτά. Τουρτούριζε ο άνθρωπος. Αφού είχε πέσει Το καημένο. Δεν ήξερε τι είναι το γενόρος. Μπήκε, πήρε το λεωφορείο και το λεωφορείο του λέει τέρμα και τον κατέβασε. Στην... Όχι, δεν Τον κατέβασε το λεωφορείο, μπήκε στο καράβι, τον κατέβασε στην Ιβύρον. Δηλαδή πέρασε όλο αυτό και κατέβηκε στην Ιβύρον. Ούτε είχε πάρει το. Ούτε το διαμονητήριο δεν σταμάτησε να πάρει στι καριέ. Το κατέβησε η Βίρον. τέρμα, κατέβηκε ο άνθρωπο. Και μπήκε στο πρώτο μοναστήρι που βρήκε. Που είναι η Παναγία, η Πορταίτη. Μα πλησιάζει λοιπόν. Εμεί μιλάγαμε με κάποιον άλλο κάποιο θέμα και επειδή ήξερε γαλλικά αυτό που ήταν μαζί μου, μιλάγανε με ένα Γάλλο. Και ξέρει τα γαλλικά. Εγώ δεν καταλάβαινα από αυτά και κρυώνα και έλεγα πότε θα φύγουμε. Αυτό το παιδί άρχισε να μα γυρίζει γύρω, 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 γύρω. Σε μια στιγμή, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι τη Εκκλησία είναι, εάν είμαστε τρει και είμαστε έτσι, πρέπει να παρατηρήσουμε μήπω έχουμε κάποιον άλλον να κάνουμε αυτό, να ανοίξουμε. Να χωρέσει και κάποιο άλλο. Μη φοβάστε τον άλλον. Να μη φοβόμαστε τον άλλον. Ό,τι και να είναι. Μπορεί να είναι ο μελλοντικό φωνιά σου. Είναι η δουλειά του Θεού. Μη σε νοιάζει άνοιξε. με λοιπόν και του λέμε, ελάτε κι εσείς. Όπως ήταν έτσι η εξωτερική, πηγαίνετε έτσι ένα νερό. Έχεις, καλή μου κυρία, σε έκανα, έπρεπε να καταλάβουν όλοι ποιος βήχει. Λοιπόν, μας λέει το παλικάρι αυτό. Λέει, μπορώ να είμαι κι εγώ μαζί σας. Λέμε, ναι. Εγώ τώρα, εγώ δεν αλλάζω χαρακτήρα, με βλέπετε πώς είμαι. Ρε, του λέω εσύ, από πού ήρθε. Δεν έχει ένα ρούχο, δεν έχει παπούτσια, δεν έχει. Ε, πώς λένε, κάρτσε, δεν έχει παντελόνι ζεστό, τίποτα. Θα του τα το κρύο, θα λέω. Πού είσαι, έλα να σε πάω στο δωμάτιό μου που έχω εγώ πάντα. Είχα να να σου δώσω. Δεν είμαι χοντρό. Τώρα είναι χοντρό. Ήμουν καλό. Λοιπόν, θα σου δώσω διπλό σόβρακο να φορέσει. Γιατί αφού δεν έχει τίποτα άλλο, δεν μπορούσε να παντελώνει, παντελώνει, δεν έκανε, ήταν άλλο. Λοιπόν, θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω καλτσούλε, μάλλον σου φορέσουμε κάλτσε. Του βγάζουμε τα παπούτσια, του φοράμε τι κάλτσε. Ο άνθρωπο τρελάθηκε, σου λέει, Τι είναι αυτοί εδώ πέρα, πώ κάνουν έτσι. Και του λέω, Πώ έχουν βάλει στο τάδε δωμάτιο. Αν δεν μπορεί θα κοιμηθεί με αυτού που ξέρει, τα κλάντα, τα που θα, κλάνε, θα ροχαλίζουν. Φανταστείτε τώρα οι άντρε, 40 άντρε μαζί με τι ποδαρίλε. Α σε σε μένα που μου έχουν δώσει, επειδή ήμουν γιατρό, με έχουν δώσει. Με τετράδα είμαστε. Και εκεί περνάνε τα μέσα. Ωραία οι κυρίε. Α, ωραία λένε. <Κι> Με βλέπει ο Κορομπίδη πάει στη Βατοπεδίο και λέει: Εγώ στο καλύτερο δωμάτιο. Δίπλα στον Κάρολο. Δεν του δίνουν του Καρόλου. Όχι. Δίνουν το διπλανό. Διότι άμα το μάθει ο Κάρολο ότι το δικό του δωμάτιο δόθηκε σε κάποιον άλλον, όταν θα πάει θα στενοχωρηθεί. Σ' αρέσει. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ δεν πήγαινα ποτέ σε αυτά. Εγώ ήμουν όλο τη γύρα και έβλεπα τα ωραία, τα τρελά. Αυτά είναι τα τρελά. Λοιπόν, το Λούμπεν, μπράβο. Λούμπεν προλεταριάτο. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όλοι οι καλοί είναι Άγιοι όλοι, να ξέρετε. Εγώ του φιλάω τα πόδια, πέφτω από μακριά και του θεωρώ όλου Αγίου. Γιατί και μόνο αυτό που κάνανε να φύγουν από τι ανέσει και να πάνε να κλειστούν μέσα σε ένα χώρο και να αφιερώνονται την προσευχή, θα με συγχωρέσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν αποτύχουν λίγο, δεν πειράζει, η Παναγία θα του συμπληρώσει τον αγώνα και θα πετύχουν πάντοτε. Και θα είναι για μα αλλά και σε ένα γάμο πάλι φυλάω τα πόδια των γυναικών και των ανδρών που παραμένουν σε ένα γάμο πιστή και πάλι για καμιά πιστή, δεν πειράζει, α ξαναγυρίσουν επίση του, ξαναφυλάω τα πόδια. Τι να κάνουμε, τι να... ο Χριστό τι θα έκανε, ρε παιδιά. Ο Μέγα Κωνσταντίνο τι θα έκανε, θα έπαιρνε ένα ρούχα και πα. Τι κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μα. Σκεπάζουμε όλου και βοηθάμε όλου. Πάμε παρακάτω. Ο Χριστό είναι έλεο. Οι άγγελοι είναι δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι έλεος. Ο Θεό στου αγγέλου έχει δικαιοσύνη. Στου ανθρώπου έχει μόνο έλεο. Γιατί αν εφαρμόσει ο Θεός τη δικαιοσύνη των αγγέλων στου ανθρώπου, χαθεί και ο Παπαϊφρέμου Οι άγγελοι είναι δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι έλεο. Οι άγγελοι θέλουν τη δικαιοσύνη. Του αρέσει η δικαιοσύνη, του φτάνει η δικαιοσύνη. Ενώ οι άνθρωποι με τη δικαιοσύνη του Θεού θα πάνε στην κόλαση. Με το έλεος της δικαιοσύνης του Θεού υπάρχει ελπίδα σωτηρίας που θα το αναπληρώσει η Αγία Εκκλησία που άφησε ο Χριστός στον κόσμο και που θα συντελεστεί και η Εκκλησία όταν θα γίνει συντέλεια του κόσμου. Το έργο του Θεού το συμπληρώνει η Εκκλησία. Αυτά τα σανταλίτρουγα που κάνετε εδώ ξέρεις πώς, πώς, πώς πεθαμένους ανακουφίζουν. Και μόνο γι' αυτό είναι μεγάλη η προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέλο πάντων, το ρωτάμε πώ θα είναι ρε παλικάρι, με λέει, μου λένε, με λένε, στα μάτια. Καλά ρε στα μάτια, πώ ξεμπάρκαρε στο γενόρο εσύ, τι σε έκανε να δει το γενόρο σχεδόν ξεβράκο του, πώ ήρθε έτσι, τι το μίζει το γενόρο, το, το κολονάκι τη Αθήνα. Μου λέει ο άνθρωπο, εγώ λέει Βαγγέλη μου, μου πέθανε ένα φίλο μου πριν μια εβδομάδα. Και ήρθα εδώ γιατί μου είπανε ότι αν έρθω εδώ ο φίλος μου θα πάει στον παράδεισο. Τι λες του λέω. Ποιο το Εκεί μου λέει μια παρέα που είμαστε μου είπανε ότι στο Άγιον Όρος αν είναι κάποιος πολύ αμαρτωλός προσεύχονται αυτοί εκεί πέρα οι αγιασμένοι άνθρωποι και θα τον πάνε στον παράδεισο. Και μπήκε στον κόπο το κατάλαβα εγώ μέσα. Και μπήκε στον κόπο για το φίλο σου και ήρθε εδώ να προσευχηθεί για το φίλο σου. Άνθρωπε Α, μου λέει, μη δει μεγάλη σημασία ο φίλος μου λέει ήταν άρρωστος και πέθανε και δεν είχε καλή ζωή όπως και εγώ δεν έχω καλή ζωή μου λέει αλλά δεν ξέρω τι να κάνω που δεν έχω καλή ζωή και μου λέει έχω έρθει μου λέει, να πάω σε έναν μπάτερ Παΐσιο μη μου λες τέτοια λέω μέσα μη μου λες τέτοια ξαναγυρίσω εγώ την ανηφόρα μέσα στο κρύο και την παγωνιά για να σε πάω εσένα στον Άγιο Παΐσιο, μη μου λες τέτοια. Λέει, ξέρετε πώς μπορώ να πάω στον Άγιο Παΐσιο, μου το πες. <Κι> λέω, ποιος θα το πάει αυτό το κακομύριο, αυτός είχε χαθεί μέσα στην Ιβύρον. Πού να πας. <Κι> μου λέει ο άλλος, θα το πάμε εμείς. Ποιος σου είπε να μιλήσει. <Κι> λοιπόν, την άλλη μέρα του λέω, θα σε πάω εγώ τι να κάνεις. Μπορείτε να φέρετε αντίρρηση. Μπορεί να μην πας με την πρώτη. Σε καλεί ο Θεός και σου λέει, λέει «Βαγγέλη, δεν πας στο Καμερούν». Καλά δεν δεις και έναν άλλο εμένα, καλείς. Και δεν πας. Τη δεύτερη μέρα λες, αφού ο πατέρας με έστειλε στο γοράφι, ας πάω για τον πατέρα που μου είπε πήγαινε στο γράφη. Ας πάω για τον πατέρα, για την αγάπη του πατέρα ας πάω. Πήγαμε λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος τον εδέχθη. Μας εδέχθη. Μόλι με βλέπει, μου λέει ξανά πάλι από το εσύ. <laughs> Λέω γέροντα, έφερε αυτόν εδώ. Μπε μέσα, του λέει. Γερμανό είσαι, του λέει. Λέει, ο πατέρα μου είναι Γερμανό και η μάνα μου Ελληνίδα. <laughs> του λέει. Το πιασε ο γέροντα. Εγώ δεν το γνωρίζω που είσαι. Γενικώ έχω μια παράδοση να μην ρωτάω από πού είσαι και πόσο χρονών είσαι. πα, πα, πα ειδικά γυναίκα χάθηκε. <laughs> <laughs> Τα κιλά σε φαίνονται. Σε υπολογίζω εγώ με το καντάρι, με το μάτι. Σε κόβω. Έξτρα, 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 έξτρα Πέτυχα. Μπράβο. <συσίλω> Μαθηματικός είσαι, το ξέρω. Προσέξτε τώρα. Χριστιανοί μου, θα λέει κανείς, μα αυτός ο άνθρωπος ήθελε να μας μιλήσει όπως θα μιλάγανε περί των θαυμάτων, περί των Αγίων. Εγώ να σας πω κάτι. Τα θαύματα, τα θαύματα των Αγίων τα προσκυνώ και τα πιστεύω. Αυτά που σας λέω για μένα με βεβαιώνουν περισσότερο για την Αγιοσύνη των Αγίων από το να δω ένα θαύμα. Αλήθεια σας το λέω αυτό. Εγώ αυτά έζησα και είμαι τόσο χαρούμενος με αυτούς τους ανθρώπους. Μου διδάξανε οδό που να πατάσω. Πώ να πατή, πού να, να περάσω τη ζωή. Άμα δεν τα έχουμε αυτά. Του λέει παιδί μου πως είναι στα ματια Λέει γερόντα πρέπει να σας μιλήσω ιδιαίτερα. Καλά του λέει. Πήγαν αυτοί εκεί που είναι το παράθυρο και μιλάγανε έβλεπε στο σταμάτη που ήταν ένα σκούρο άνθρωπο, ένα πικραμένο, ένα σκοτεινό άνθρωπο, όση ώρα μίλαγε με τον Άγιο Παϊσίο, σιγά σιγά ο, 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 ο σταμάτη έπαιρνε το φω του Παϊσίου. Δεν ξέρω πώ γινόταν αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Βλέπαμε να καθαρίζει το πρόσωπό του, να λάμπει, να γίνεται πανέμορφο, όλο του το σώμα να χαλαρώνει, να γίνεται εξαίσιο ο σταμάτη. Θαύμα θέλει, τι να δει, αυτό ήταν. Με καλή ο Γιώργο έλα μου λέει. Άκουσε θα μου κάνει μια χάρη. Υπόσχεσαι να μνημονεύεις ένα όνομα διαβίου. Λέω να υπόσχομαι. Το έχω τώρα μου πει ο κάτι και δεν του πω όχι. Μου λέει θα μνημονεύεις τα ονόματα των κεκριμένων το όνομα Μιχάλης. Ωραία γερόντα. Το πήραμε λοιπόν το παιδί και φύγαμε. Το παιδί έλαμπε. Μετάνοιε στις εικόνες. Πήγαμε στην Παναγία του Κροκοεπίκου. Αυτός είχε πάρει μαζί του πέντε πακέτα τσιγάρα. Αυτά τα ξέρετε, τα τσιγάρα. Μόλι πήγαμε στο κύριο στο δοχεριού, μόλι πήγαμε μέσα, τη φυλάει την Παναγία και λέει: Δεν έχω να σου δώσω κάτι άλλο, και τη αφήνει τα πέντε πακέτα με τσιγάρα στην Παναγία μπροστά. Πάρτα λέει: Και δεν θα ξανακαπνίσω. Πώ κόβεται το ρημάδι έτσι. έτσι Μια φορά δει τον Γεροπαϊσιο, σου κόβει το. και σου κόψει και τα άλλα. Όχι σε ένα κουρομπίλι. Η κυρία Κορομπίλι εδώ είναι, γελάει. Ωραία. Λοιπόν, πες, πες, ακούστε από εδώ, από εκεί, πάει σε ένα πνευματικό. Α, του είπε να πάει σε ένα πνευματικό στην Αθήνα. Πάει στο πνευματικό να ξεμολογηθεί και του λέει ο πνευματικό: Δεν θα κοινωνήσει μέχρι να πεθάνει στα μάτια. Σιγά. Μου το λέει ο άνθρωπο, μου λέει: Πήγαμε στο πνευματικό και μου είπε να μην κοινωνήσω μέχρι να πεθάνω. Ποιο κακούργο είναι αυτό, του λέω. Εγώ σε πήγα εγώ γιατί τον έχω άνθρωπο άγιο. Και σου είπε: να μην κοινωνήσει. Μην τι στο καλό έχει κάνει και δεν μπορεί να κοινωνήσει μέχρι να πεθάνει. Για όλα μου το είσαι μου λέει, ε, κάτσε να σου πω τι είμαι, να μου πεις, του λέω. Εγώ, μου λέει, είμαι Ε, Και στο στρατό το έχω ακούσει, δεν με πείραξε πολύ. Καλά, του λέω, ε, και. Μου λέει, δεν είμαι μόνο πάσχω και από AIDS. Την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο την εποχή εκείνη. Μιλάμε και το 1979. Ε, όχι, 89 το 81 παρουσιάστηκε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν υπήρχαν θεραπείε ακόμα, πεθαίνανε από λευκαιμίε, από πάνω γύρια μου, δεν Του λέω. Καλά, λέω τάξη. Μου λέει δεν σε έχω τράξει. Μπα δεν με έχει τράξει ακόμα. Του λέω αυτό που πέθανε, αυτό δεν ήταν ο, σύντροφ, ο σύντροφο. Άντε, να τον πω σύντροφο. Αυτό που μέναμε μαζί. Ο φίλο μου, ο εραστή μου. Καλά του λέω. Αυτά τα είπε ο Ευρωπαϊσίο. <laughs> ε, λέει, μου λέει, αυτά τα είπα ο Ευρωπαϊσίο. Και γι' αυτό ήσαν τόσο σκοτεινό. Ναι, μου λέει, βασικά ήμουν σκοτεινό, γιατί πίστευα ότι ο Φίλο μου πήγε στην κόλαση. Και άρα ότι θα πάω κι εγώ στην κόλαση και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και πώς, τι σου είπε ο Ευρωπαϊσίο. Πώ το διαχειρίστηκε. Άκουσε, μου λέει. Θέλω να σου πω τι είπα στου Ευρωπαίου. Για πε, γέρνουν του είπα ότι εγώ είχα ένα φίλο. Αρώστησε από AIDS. Εγώ δεν είχα αρρωστήσει, δεν είχα κολλήσει AIDS. Επειδή αρρώστησε αυτό από AIDS, τον παρακάλεσα να σχετιζόμαστε έτσι ώστε να κολλήσω το AIDS. Και το κόλλησα. Δεν το είχα κολλήσει όταν ανακαλύφθηκε αυτό. Και θα μπορούσαμε με μια προφύλαξη να μην κολλήσω. Και είπα, αφού αυτό που αγαπάω έχει AIDS, θα κολλήσω κι εγώ. Μην τα ακούτε ω φυσιολογικά, είναι abnormal. Αντιλαμβάνεστε τι σα λέω. Δεν χρειάζεται τέτοια ένταση, αλλά όμω τι, τι ακούσε ο Διοπατήσου, ήθελα να σα πω εγώ. Και πώ το διαχειρίστηκε. Του φαντάζεστε αυτόν τον άνθρωπο, όρθιο, αδύνατο, σαν σπουργυτάκι, να ακούει τώρα αυτά. Του λέει, Α, αυτό μετά αρρώστησε, μου λέει, από λευχαιμία. Και αφού αρρώστησε από λευχαιμία, τον πήγανε στον Άγιο Σάβα. Στον Άγιο Σάβα όμω η οικογένεια, μόλι έμαθε ότι είμαι εγώ από κάτω που είμαι του μου απαγόρεψε να πάω να το βλέπω. Άρα ήταν στο κρεβάτι αυτό που αγαπάω εγώ και δεν μπορούσα να το δω. Καθόμουν κάτω από τον Άγιο Σάβα και περίμενα εκεί. Όσο πυρετό είχε αυτό, τόσο η καρδιά μου έλειωνε. Εάν τα κιλά ήταν από 60 και έγινε 60, από 65 έγινε 62, δεν έτρωγα τίποτα, ζυγιζόμουν να γίνω 62. Όταν τα κιλά του από 62 γίνανε 55, δεν έτρωγα πολύ τίποτα να πάω 55. Του λέει ο Ιωσπαϊσίος, τι λες ρε παιδάκι μου, τι λες ρε παιδάκι μου, του λέει. Αλλά ο Άγιος Παΐσιος δεν τον αντιμετώπισε καθ' του τι λες ρε παιδάκι μου, του λέει. Μπορεί να γίνει κάτι για μένα, γέροντα, λέει, και να βοηθήσω και τον άνθρωπο. Του λέει, πρόσεξε, θα αναλάβω να προσεύχομαι εγώ και θα βάλουμε κι άλλους ανθρώπους να προσεύχονται για αυτόν. Εσύ δεν θα το ξαναμνημονεύσεις ποτέ. Ποτέ. Δεν θα το μνημονεύσεις εσύ αυτό. ποτέ. Εσύ θα το αναλάβει η Εκκλησία το όνομα αυτό εγώ όσο ζω και φώναξε και αυτόν εκεί, έλα εδώ εσύ, <laughs> Γι' αυτό μου είπε, αναλαμβάνει να προσεύχεσαι για το όνομα αυτού. Και τι άλλο σου είπε, μου λέει, άκουσε ρε παιδάκι μου, του λέει. Είσαι πλούσιο είμαι, Βγάζει λεφτά, ναι, άκου του λέει. Μπορεί, είναι αυτό το περίφημο, πολύ ωραίο είναι αυτό, μπορεί του λέει, να πηγαίνεις κάθε στην εκκλησία. Μπορώ. Μπορεί να πα να εξομολογηθεί αυτέ τι αμαρτίε που μου πει εμένα στο πνευματικό. Μπορώ. Μπορεί κάθε δύο φορέ τη βδομάδα να πα να βρει δύο αρρώστου που έχουν με AIDS στην Αθήνα και να του πλένει εσύ αν δεν έχουν κανένα. Μπορώ, λέει αυτό. Πόσα λεφτά βγάζει, Έβγαζε πάρα πολλά λεφτά. Ήταν καθηγητή των Γερμανικών στο. Πώ το λένε αυτό εκεί πέρα, του Γκέτ. Get. Get. το, Ποιο ξέρει καλά Γερμανικά να το πει σωστά. Γκέτ αυτό το Γκέτ. Εκεί ήταν. Έβγαζε. Πήγαινε στα σπίτια, έβγαζε λεφτά, πολλά. Λοιπόν, πανέμορφω, τα ρούχα που φόραγε μόνο, τα μπιχλιμπίδια, τα χρυσά. Το... Λοιπόν, για να σου πω την ιστορία, πώ κατάντησε αυτή την αρρώστια. Τώρα, να μην το πω καιρό, και αρρώστια, θα με κυνηγήσουν, θα με βάλουν στο YouTube και θα πούνε, γράψτε τον αυτόν. Το ε? Ο φασισμός, Ναι, ο Πολυδικαιωθώτητα. Προχωράμε. Εμεί θα μιλάμε όπω θα μιλάγαμε και όπω μιλάει και ο Γιάννη. Λοιπόν, του λέει, μπορεί, από τα λεφτά που βγάζει να κρατά, να τα κάνει δύο τρίτα, τρία τρίτα. Ένα τρίτο για σένα να ζήσει, ένα τρίτο στην εκκλησία, στα φιλόπτωχα και ένα τρίτο να βρει ανθρώπου να του δεί τα λεφτά. Μπορώ, του λέει. Μπορεί να κάνει 50 μετάνιε την ημέρα. Μπορώ. Μπορεί να μάθει να γεωγραφεί. Μπορώ. Μπορεί να πα να κάνει λιβάνι. Μπορώ. Ε, του λέει, αφού μπορεί όλα αυτά, κάνε εσύ αυτά που μπορεί και άσε το Θεό να κάνει αυτό που μπορεί για σένα να σου παλέψει το πάθος. Τα ακούς? Έφυγε ο άνθρωπος πετώντας, ειρηνευμένο, με χαρά. Δεν είπε ότι αυτό που κάνουν είναι το σωστό, γιατί αυτή είναι η αρρώστια μας. Ο άνθρωπος πήγε να βρει την παρηγοριά και για αυτόν που αγαπούσε και για τον εαυτό του. Και ο Θεός είναι μακρόθυμος και ελεήμων και δίκαιος, αληθινά δίκαιος, όχι από αυτά που μετράνε οι ανθρώποι. Μου λέει το παιδί, δεν ξέρω τίποτα, ούτε που είναι η πόρτα της Εκκλησίας. Έτρωγα μεγάλη Παρασκευή Λουκάνικα, τούτα τ' άλλα. Τι θα γίνει τώρα, Σάββος του λέω, ξέρω και εγώ, τι θα σε κάνω. Η μάνα μου τον εμμυρίστηκε. Μου λέει, τι θέση είμαι αυτόν. Έλα Παναγία μου, αν είσαι πει Λέω ο άνθρωπος, ναι μου λέει, δεν ήταν, ήταν δεν καταλάβαινες, δεν καταλάβαινες καθόλου, καθόλου, τίποτα. Ήταν αυτό που δεν καταλαβαίνει. Μην μιλήσει γιατί μην πω τη λέξη κάπα. κατάλαβε. Λοιπόν, δεν καταλάβαινε, άμα το, λέγεις, δεν στο έλεγε ο ίδιο, δεν καταλάβαινε τι ήταν. Λοιπόν, εγώ τον πήγα στον πνευματικό. Ο πνευματικό του βάλε αυτόν τον κανόνα, πολύ δύσκολο κανόνα. Όταν πήγα στον κύριο μια άλλη φορά το λέω, τό τό", του λέω το και το Όχι, ρε παιδάκι μου, και έτσι. Όχι, ρε παιδάκι μου, και όταν θα πεθάνει να κοινωνήσει ο άνθρωπο, για όνομα του Θεού. Να τον πάρω στον Πασαλού, μου λέει. Τον πήγα στον πατέρα η ερεμία, το Φούντα, τον δεσπότη αυτόν τον γόρτινο και μεγαλοπόλεο. Δεν ήταν γόρτινο, ήταν ηρωμόναχος. Τον εξομολόγησε ο Ιερομία, του διάβασε τη σχολική ευχή και του λέει: Θα μου κάνουν, θα κάνουν μια δουλειά μαζί. Mm -hmm. Τότε οι παπάδε, οι καλοί παπάδες τη Αθήνα, δεν κοινωνούσαν του Αιτζικούς Γιατί δεν είχε λυθεί το θέμα, αν κολλάμε, και τότε πάλι για Μαρέλου. Το για Μαρέλου να φέρει μια φορά εδώ. <laughs> δεν φέρει τον Τζόρδα για Μαράλου να φέρεις, Που για Μαράλου είπε ότι εγώ θα κοινωνήσω γιατί η θεία κοινωνία δεν έχει απολύτω τίποτα. Εγώ, δεν, εγώ έχω μια παράδοση. Εγώ δεν κρατάω κανένα μαζί μου τον Καθηγό. Του λέω θα πηγαίνει στην Εκκλησία. Μόλι πήγε στην Εκκλησία. Αμέσω ένα παπά τον πλησίασε. Αχ, νεαρέ μου, του λέει, θέλετε να είστε κοντά μου. Καταλάβατε. Το καταλαβαίνετε. Έφυγε από την κόλαση και είδε στον παράδεισο. Τον περίμενε ο διάβολος σε μεγάλες των Αθηνών εκκλησίες. Το παιδί. Το παιδί βέβαια δεν καταλάβαινε τι του λέγανε. Γιατί ήταν σκεπασμένο από τη Θεία Χάρη. Αυτοί πηγαίνουν να του πάρουν τη χάρη πίσω. Το καταλάβαινε τι κάνανε. Του παίρνανε τη χάρη πίσω του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος είπε, πού ξαναμπήκα, πού μπήκα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που μπήκα. Όμω τον συνδέσαμε με κάποιο μοναστήρι του Αγιώρο, πολύ αξιόλογο, πολύ πνευματικό, πολύ ασκητικό και είχε λοιπόν την καθοδήγησή του άνθρωπο. Του παίζει εκεί μία πλεχτάνη ο διάβολο άλλη, φοβερή, που ένα βράδυ πήγε ο άνθρωπο να μπει στο μοναστήρι, πήγε ει πέρα και είπανε, είπε ο ηγούμενο, δεν θα μπείτε στο μοναστήρι μα καθόλου. Θα μείνετε απ' έξω. Και κοιμήθηκε χιωμιά πάλι κοιμήθηκε σε ένα, ξέρετε, τα μοναστήρια για παίξουμε έχω κάτι πεντένια και κοιμήθηκε έτσι. Αλλά οι αγιορείτες, οι άγιοι που χτίσαν τα μοναστήρια, οι άγιοι κτήτορες, ενδιαφέρονται για οποιοδήποτε άνθρωπο είναι πονεμένος. Παρουσιάζονται οι κτήτορες της Μονής, οι δύο κτήτορες το βράδυ και του λένε «Σταμάτη, κρυώνεις, κρυώνω» λέει, «Σου φέραμε σκεπάσματα» και τον εσκεπάσανε οι κτήτορες της Μονής. Και όταν το πρωί σηκώθηκε και είδε τους κτήτορες της Μονής που είναι ζωγραφισμένοι στον τοίχο, το ρωτήσανε πού τα βρήκε στα μάτια τα ρούχα, αφού ο ηγούμενο έχει διώξει. Δεν σου βγάλαμε κανεί ρούχα. Αυτοί οι δύο μου τα φέρανε. Ήταν οι κτήτορε τη μονή. Πώ το βλέπετε, πολλέ φορέ λένε στο γιονόρο η αγάπη είναι γένο τελικού και δεν χωράει. Mm. Προχωράμε. Ο άνθρωπο απίβδησε από τι παρενοχλήσει, από το ένα, από το άλλο. Και μια μέρα ξανά κολλάν ξανά τέτοια, ξανά τα άλλα. Υπόστρεψε το δαιμόνιο και κάλεσε άλλα εκατό. Κάλεσε άλλα εκατό δαιμόνια. Και έγινε ο καθαρός άνθρωπος χειρότερος από πρώτα. Ποιο έφταιγε, τότε το σύστημα εδώ εμείς, αυτά εδώ. Με ειδοποιούν ότι ο Σταμάτης εθεάθη με κολάνου. Με κολλάνε, τα, αυτά που φοράνε, κολλάνε, κολλάνε παντελόνια, ξέρετε τέτοια. Πηγαίνω, βρε τα μάτια, του λέω, μου λέει, άκουσε να δει. Εδώ τα πράγματα κάτι δεν πάει καλά. Έχω απαυδίσει τελείω. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Παναγία, δεν θέλω να ξέρω κανένα χριστιανό. Μα κανένα χριστιανό, κανένα χριστιανό δεν θέλω να ξέρω. Υπήρχε μία κοπέλα, η οποία έγινε μοναχή με το όνομα Μοναχή Άνα, η οποία προ τιμή τη, ό,τι και να έκανε, του στάθηκε από δίπλα. Δεν τον άφησε. Δεν τον άφησε. Πολύ ωραίο. Εμά δεν μα ήθελε πια, μα έδιωξε. Πηγαίναμε και μα έδιωξε. Και τι κάνει ο Θεό, Αρρωσταίνει το πρώτο του ανήψη με λευχαιμία. Και τότε ο σταμάτη μεταστρέφεται. Ξανά πηγαίνει, εξομολογείται και λέει στον πνευματικό, Για μένα είναι αυτό το μάθημα. Για μένα αρρώστησε το ανηψιμό. Του λέει το πνευματικό μου επιτρέπεις να κάνω ένα τάμα. Προσέξτε τώρα έτσι να κάνει και το τάμα ακόμα ρωτάει το πνευματικό. Και του λέει ο πνευματικός τι θα μαθαίνεις να κάνεις. Να παρακαλέσω το Θεό να πάρω την αρρώστια του ανήψιού μου και να πεθάνω και να κάνει τον ανήψιό μου καλά. Του λέει ο πνευματικός είναι ευλογημένο. Παρακαλάει το Θεό, αρρωσταίνει ο Σταμάτης ενεθρεία με λευχαιμία, γίνεται ο ανιψιός του καλά, την ίδια ώρα που ανακοινώνουν ότι ο ανιψιός του είναι καλά, του λένε αυτούν ότι έχει λευχαιμία. Ζει δέκα μήνες και πεθαίνει το Σαββάτο του Λαζάρου. Σας είπα ποιος τον εξομολογούσε μετά από αυτά, ο πατήρ Ιερεμίας Σουφούντες. Άγιος άνθρωπος ο Ιερεμίας, δεν ναι ξέρετε. Τι έκανε ο ηρεμίας, επειδή οι παπάδε δεν κοινωνούσαν του Αιγυπτικού στην εποχή εκείνη, έφευγε από τη μάντρα, έπαιρνε το δισκοπότερο από τη μάντρα και πήγαινε στο λαϊκό νοσοκομείο που ο με μία που θα σα πω και το όνομα λέγεται Κοσμοπούλου. Είναι του Κοσμόπουλου, ενό Κοσμόπουλου της Μητροπό... της, που, 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 ήταν στο σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο, που είχε εκπομπέ ο Κοσμόπουλο, η αδερφή του. Παιδιά, αυτή ήταν ανταρσία. ανταρσία κομμουνίστρια, ε? ανταρσία. Έκοβε τα νύχια, περιποιόταν του αρρώστου κτλ. μαζί με το σταμάτη. Και το φοβερό είναι όταν πεθαίνανε, ούτε οι γονεί δεν θέλανε να του καθαρίσουν. Και με φωνάζανε εμένα, την Όλγα και το σταμάτη, του πλέναμε αυτού του ειδικού. Άρα εγώ δεν μπορεί να μου πει τίποτα ότι είμαι ρατσιστή, γιατί κινδύνευσα τη ζωή μου και αυτό το είδο με πάρα πολύ αγάπη, αδερφέ μου. Και έχω το ιστορικό και το ξέρω. Δεν με ένιαξε που ήταν και είχαν και αυτή την άλλη την αλλά του επλέναμε που δεν πηγαίνανε επί θαμεναντίε, του πετάγανε μέσα σε ένα, σε ένα τέτοιο, σε έναν άλλον και του κυδεύανε. Λοιπόν, ποιο μα τάμαθε, ο πατήρ Πορφπαγίσιο από το Άγιον νόρο. Αυτό μα το δίδαξε γι' αυτό. Απέθανε ο Σταμάτη, τον κυδεύσανε το Σαββάτο του Λαζόρου. Εγώ δυστυχώ τότε ήμουν στο Καμερούν και θάφτηκε σε ένα μέρο άγνωστο, δηλαδή τον θάψανε σε ένα κημητήριο, έδωσε διαταγή να μην μπει. Καθόλου από πάνω τίποτα. Δεν είναι χώμα ώστε να πατά το χώμα του και να πηγαίνει στον άλλο τάφο. Και όταν αρρώσει, όταν ζάπλουτο, εκοιμήθη πάνω σε ένα. Πώ αυτά, αυτά πο, 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 ε, σαράντσο. Ενώ ήταν ζάπλουτο άνθρωπο αυτό. Είχε πάρα πολλά χρήματα, μπορεί να πάει στο κάτω νοσοκομείο. Και τι έλεγε. Όπω πεθαίνει ο τελευταίο άρρωστο στην Ελλάδα, θέλω Θεέ μου να πεθάνω κι εγώ, χωρί καμία περιποίηση, ώστε αν υπάρχει μια περιποίηση που επιτρέπει για μένα, να την πάρω μετά στην άλλη ζωή. Παίσιο τα έκανε αυτά. Ο Γιώργο Παίσιο το αυτός δεν έδιωξε το πρόβατο. Το μάζεψε το πρόβατο, αλλά το δυστυχώς δεν το έστειλε σε μάνα, το έστειλε σε μητριά. Γινόμαστε μητριέ. Πολλές φορές είμαστε μητριά και μεταξύ μας και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και πρέπει να μαζευτούμε και προπαντός να μην δείχνουμε τους άλλους με το δάχτυλο γιατί την ώρα που δείχνουμε τον δάχτυλο να το γυρίσει και να πεις εγώ φταίω, εγώ, εγώ. Από τον πιο πάνω μέχρι τον τελευταίο στη σειρά. Dear friends, we invite you to join our community by subscribing to our YouTube channel. Subscribing is not only free, but also helps boost our visibility on the platform, allowing more viewers to discover our content. Additionally, you can further support us by becoming a channel member through the join button. Together, let's share the profound wisdom of our elders and spread the light of Orthodox Christianity. Thank you for being a part of our journey.